Φίλοι και φίλες του Lama Games TV, καλώς ορίσατε στο αξίζει ή όχι το Dark Souls 3. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν ε, για δύο λόγους, οι οποίοι ο ένας λέγεται η αγάπη μου για το παιχνίδι και ο άλλος ε, Bandai Namco και From Software παράλληλα, τις εταιρείες τις οποίες θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παροχή του τίτλου και το υπέροχο t-shirt που δεν φορά αυτή τη στιγμή. Ε, για το έχω βάλει στο πλυντήριο ε, και είμαστε στο, στο επόμενο αν αξίζει ή όχι όπου θα δούμε αν αξίζει το Dark Souls 3, αν τα χρήματα τα οποία θα δώσετε βγάζουν αξία, γιατί αξίζει, γιατί δεν αξίζει και όλα τα σχετικά. Είσαστε έτοιμοι, είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί αξίζει το Dark Souls 3. Ένα από του βασικού λόγου που αξίζει το Dark Souls 3 είναι η επιστροφή του Μιγιαζάκη στη σκηνοθεσία του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο δεν συνέβη στο 2 διότι ο Μιγιαζάκη βρισκόταν υπό την επίρρρεια του Bloodborne. Για όσου δεν τον ξέρετε, το Bloodborne είναι ένα τύπου Souls παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε exclusive για το PS4 και όλοι κάνουμε το σταυρό μα για να το δούμε και σε PC κάποια στιγμή. Πέρα λοιπόν από αυτό, ένας λόγος ακόμα που αξίζει, πέρα τις επιστροφής του Μηγιαζάκη στον τίτλο, είναι τα γραφικά, τα οποία είναι υπέροχα. Ε, για όσους είναι άνιμε και μάγκα fans, ο σκηνοθέτης έχει εμπνευστεί απίστευτα από το Berserk, όπου το γνωστό μάγκα και άνιμε, εξού και κάποιες περιοχές εδώ δείχνουν έτσι μυστικιστικές σκοτεινέ για υπότε και ξύλο και γενικά ό,τι dark μπορεί να δει αν έχετε διαβάσει τον Berserk γνωρίζετε η μουσική την οποία θα σας βάλω να ακούσετε τώρα μαζί μου για ευνό τους λόγους έχω χαμηλώσει τον ήχο Έλα εδώ. αν και δεν υπάρχει μουσική στο συγκεκριμένο κομμάτι Ε, λοιπόν μουσική είναι φοβερή σου δίνει την αίσθηση το παιχνίδι την αίσθηση κάνω σκοτεινού μύθου Ο οποίος έχει να υποθεί παράλληλα το παιχνίδι έχει βγάλει όλο το σκοτάδι και το φως που μπορούμε να δούμε Εδώ βρισκόμαστε σε μια από τις περιοχές του παιχνιδιού την οποία την έχω ήδη καθαρίσει το παιχνίδι το έχω τερματίσει απλά δεν θέλω, θέλοντας να αποφύγω τα spoiler ε, περιτρίγιζω σε παλιές περιοχές και σκοτωνοτέρατα. Και επίσης για ένας άλλος λόγος που αξίζει είναι η ιστορία του. Πολλοί από σας θα πείτε «Μα καλά, τα Souls δεν έχουν ιστορία». Όλα τα παιχνίδια Souls είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και ο Μιγιαζάκη φρόντισε Και εδώ γίνεται ένα σας απίστευτε σχαμότερο παιδί μου, αλλά εντάξει, ο λόγος που κάνω το review με το παιχνίδι ανοιχτό σε αυτόν τον τρόπο και δεν είναι pre-recorded, είναι για να σας δείξω την αίσθηση ενός παιχνιδιού. Ε, ο Μιγιαζάκη φρόντισε να συνδέσει το Dark Souls 3 με, τα, με τους προκατόχους του, κάτι το οποίο δεν συνέβη στο 2. Το HUD δεν έχει αλλάξει, το οποίο επιτρέπει στους παίκτες έχοντας απλά προσθέσει μια μπλε γραμμή η οποία είναι το skill μας, όπως το βλέπετε, ανάλογα τα skills που κάνουμε εξοδεύουμε και μανά, όπως το λέω εγώ. Θα σας δείξω και πώς κάνουμε replenish, πέρα τα s κάνουμε replenish με τα ss του Οι εχθροί όπως περνάει ο καιρός στο παιχνίδι ε, γίνονε, γίνονται adapt με όσο παίζεις και ειδικά τα bosses οπότε ναι, δεν μπορείς να τους ξεφύγεις δηλαδή μετά από κάποιο σημείο όσο πιο προλόγ κάνεις το fight τόσο πιο εύκολα ο, ο εχθρός μπορεί να διαβάσει τα σχέδιά σου κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό Εδώ πλησιάζουμε σε μια περιοχή όπου Υπάρχει ένα boss Δεν πρόκειται να πλησιάσω για να δείτε τα πτώματα Γιατί και αυτό είναι spoiler Όχι πως δεν μου επιτρέπετε να σας δείξω Και σειρά μπορώ να το κάνω το παιχνίδι Τώρα που έχει κυκλοφορήσει το βίντεο Αλλά σεβόμενος όλους εσάς που δεν θέλω να δείτε spoilers, θα το αφήσω σε εσάς. Τέλος, ένας από τους λόγους ακόμα που αξίζει είναι ότι το παιχνίδι επιστρέφει στις ρίζες του. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι το δεύτερο, συν το multiplayer του είναι βελτιωμένο. Πάμε λοιπόν γιατί δεν αξίζει το Dark Souls. Είσαστε έτοιμοι να ακούσετε τα αρνητικά του. Οι λόγοι λοιπόν που δεν αξίζει το Dark Souls είναι λόγοι τους οποίους θα ακούσετε από φίλου, όχι φίλου σειράς... Ε, του παιχνιδιού, αλλά από άτομα τα οποία έχουν μια μικρή επαφή με τα παιχνίδια τύπου souls. Για όσου δεν γνωρίζουν, τα souls παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολα. Μα τη δίνουν στα νευρα ένα τα αρνητικά, το οποίο είναι μέρο τη γοητεία του, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό. Ε, κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι ίσως το γεγονός ότι. Το multiplayer και τα quest line δεν είναι τόσο καθαρά. Όπως ξέρετε σε όλα τα Dark Souls υπάρχουνε... Υπάρχουνε quest τα οποία μπορείς να τα κάνεις ε, ξεκλειδώνοντας διάφορους NPC που σε βοηθάνε σε κάποιες μάχες. Είναι το μόνο αρνητικό για μένα το οποίο έχει το παιχνίδι σε όλη του τη σειρά από, το, από τα προηγούμενα Souls διότι πρέπει να τα βρεις random και να ακολουθήσει. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει κάποιον NPC και να πεις μα καλά τι κάνει αυτός εδώ και μετά από λίγο αν δεν σκοτώσει κάτι να ψάχνεις τον NPC και στην ουσία να έχασες μια πιθανή βοήθεια την οποία θα είχες σε ένα μποσάκι στο μέλλον. Ε, θα έλεγα ότι ο χάρτης ίσως θα μπορούσε να υπήρχε εδώ για τις περιοχές, δηλαδή πέρα από τα bonfires τα οποία μας επιτρέπουν να τηλεμεταφερθούμε από τη μία περιοχή στην άλλη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο είδους χάρτη, οπότε όμα, αν βρισκόμαστε σε dungeon θα χαθούμε. Και πάλι για τους φίλους σειρά Souls δεν είναι αρνητικό, για κάποιον παίκτη ο οποίος έρχεται σε πρώτη επαφή με αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι αποτρεπτικό. Τέλος, το γεγονός το replayability που κάνει το παιχνίδι πιο δύσκολο μετά ε, Τα παιχνίδια Souls για μένα δεν πρέπει να έχουν replayability Υπάρχει το New Game Plus 1, υπάρχει το New Game Plus 2 που υπήρχαν στο 1 και στο 2 ε, Δεν θεωρώ ότι ε, το παιχνίδι έχει τεράστιο replayability ε, Κάθε παιχνίδι Souls είχε δύο διαφορετικά endings Δεν ξέρω αν αυτό έχει δύο ή ένα, δεν πρόκειται να πω κουβέντα Βασικά ξέρω αλλά δεν πρόκειται να μιλήσω Α, το θέμα είναι για ποιο λόγο το παιχνίδι να σε κάνει να επιστρέψει για μία ακόμη φορά πέρα αν είσαι fan ή achievement ε, hunter. Οπότε ναι, ε, τα αρνητικά του Dark Souls 3 είναι αυτά. Πάμε λοιπόν όμως στην ετοιμιγωρία. Αξίζει τελικά ή όχι. Νομίζω κάτι καταλαβαίνετε. Και η ετοιμιγωρία είναι η εξής. Η σειρά Souls ήταν κάτι που πάντα με συνάρπαζε. Ξεκίνησα να παίζω Dark Souls ε, όταν είχα πάρει στα χέρια μου κάποια στιγμή το παιχνίδι το ένα στο οποίο είχα ξοδέψει 120 ώρες. Μετά το αγόρασα και στο PC που το τερμάτισα με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Dark Souls 2 ήταν μια πολύ ευχάριστη προσθήκη και το Dark Souls 3 φυσικά ήρθε να κλείσει αυτή την τριλογία. Δεν βάζω μέσα τον Bloodborne που είναι πνευματικό ακόλουθο τη σειρά Souls, ούτε τον Demon Souls που και αυτό είναι πνευματικό ακόλουθο. Το Dark Souls βασικά είναι πνευματικό ακόλουθο τη σειρά Souls. Κόβω το spam γιατί ξέ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να είμαι μεροληπτικό με ένα παιχνίδι που αγαπώ τόσο. Αλλά μπορώ να σα πω μια αλήθεια. Είστε φαν των, των παιχνιδιών που θα σα δυσκολέψουν για να τα παίξετε, να το πάρετε 10 στα 10. Αυτή είναι η ετοιμιγωρία και η ειλικρινής μαζί σας. Αν πιστεύετε ότι δεν αντέχετε την υψηλή πίεση που θα σας φέρει, τα πληκτρολόγια που θα σπάσετε, τα χειριστήρια που θα δαγκώσετε, κούντος του Μαρίλη, μια φίλη η οποία γράφει το review του Dark Souls 3 και δάγκωσε το χειριστήριο καθώς το έπαιζε, δεν κάνει για σας παιδιά. Οπότε, Φυσικά και αξίζει το παιχνίδι, 10 στα 10 από μένα, για σκηνοθεσία, μουσική, gameplay, story. Ε, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω και εσείς να το τιμήσετε. Ε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο για το Αναξίζει Ή Όχι. Να είστε πάντα καλά και stay lama.